Μια από τις έτσι συγκλονιστικές εμπειρίες που είχαμε στο 2008, που ήταν πλήρες θαυμάτων για μας το 2008, σε πολλές ανάγκες που είχαμε σαν άνθρωποι, και όχι λέω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και ανθρώπων της Μητροπόλειος μας, ήταν μια κοπέλα, του σύγχρονη κοπέλα, μοντέρνα, του κλαπ, 22-23 χρόνων, η οποία την έφερε η μάνα της και η θεία της και ο αδελφός της για να μου πει ένα γεγονός που έζησε. Και της λέω, ναι, τι είναι, πώς πέρασε, της λέω, η εντατική, διότι στην εντατική είναι αυτή, 20 μέρες και πλέον. Από δυστύχημα. Από δυστύχημα, όπου ήταν σε κόμμα όλες αυτές τις μέρες, βαρύ κόμμα, οι γιατροί είχαν πει ότι και να συνέλθει θα είναι μάλλον φυτών ή θα έχει κάποιο πρόβλημα ο εγκέφαλός της, καθότι τόσο πολλές μέρες έχει πρόβλημα με το εγκέφαλος όταν συνέρχεται. Μου είπε ότι επιστρέφοντας από ένα νυχτερινό κλαμπ της Λευκοσίας με μια φίλη της άλλη, νομίζω από την Κοκκινοτριμηθιά, πριν την Κοκκινοτριμηθιά να είναι τράβλιν το αυτοκίνητο, βρέθηκαν και οι δύο να είναι στην εντατική, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνερχόμενη, η πρώτη της κουβέντα που είπε ήταν, τι γίνονται οι δύο φίλοι μου που επέθαναν πριν 10 μέρες. Της είπαν οι γιατροί, μα πού ξέρεις εσύ ότι πέθαναν, αφού ήσουν 20 μέρες σε κόμμα. Αυτοί σκοτώθηκαν σε δυστύχημα, της λέει, μετά από το δικό σας, πριν 10 μέρες. Εσύ πού το είδες εσύ σε αυτό το πράγμα. Λέει, τους είδα, πού τους είδες. Οπότε υποχρεώθηκε να διηγηθεί μια μεταθανάτιον εμπειρία της που είχε. Λέει, όταν χτύπησα με το αυτοκίνητο, έβλεπα το σώμα μου κάτω, η ψυχή μου να ανεβαίνει, να χάνονται τα φώτα, λέει, της πόλης, του κόσμου τούτου, και να αισθάνομαι δύο φωτεινές υπάρξεις, λέει, να με ανεβάζουν, να με ανεβάζουν, και με ανέβαζαν προς ένα φως, λέει, το οποίο όσο ανέβαινα, το φως αυτό γινόταν πιο γλυκή, πιο ελκυστικό, και όταν αντελήφθηκα, λέει, ότι έβλεπα πια, ότι είχα μια άλλου είδους όραση, είδα δίπλα μου τα δύο άγγελοι αυτοί. Και με ανέβαζαν, λέει, αλλά δεν ανέβαινα μόνο εγώ, ανέβαιναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Έβλεπα, λέει, μαύρους, έβλεπα λευκούς, Κινέζους, φυλές διάφορες, να ανεβαίνουν, λέει, σαν ένα ασανσέρ, σαν ένα διάδρομο μάλλον, λεωφόρων, που ανέβαινε κόσμος πολλής. Άλλοι συνοδευόμενοι, λέει, από αγγέλους, άλλοι μόνοι τους. Άλλοι χαρούμενοι, άλλοι σκυθροποί. Αλλά ανέβαιναν. Και ενώ στην αρχή, λέει, είχα θλίψη που αποχωριζόταν η ψυχή μου από το σώμα, μετά είχα χαρά βλέποντας εκείνον το φως, το οποίο ήλκε τους πάντες. Και μετά, λέει, άρχισα να βλέπω και άλλους ανθρώπους, οι οποίοι κατάλαβα ότι ζούσαν εκεί, σε κάτι ουράνια οικόπεδα, έτσι τα χαρακτήρισε. Ναι. Και ανάμεσα σε από αυτούς, λέει, προέβαλε ο παππούς μου. Και της λέει, κόρη μου, γιατί ήρθες? Δεν είναι, της λέει, η ώρα σου. Λέει, του λέει, μα έγινε παππού δυστύχημα και μαζί με τη φίλη μου ανεβαίνουμε πάνω. Τη λέει, όχι, να περιμένετε εδώ. Άγιοι Άγγελοι, να σταματήσετε, σας παρακαλώ. Θα πάω στον Άγιο Ναυξίδιο. Είχαμε εντύπωση, ναι, πόσο δικαίωμα είχε ο παππούς απέναντι στους αγγέλους. Πήγε και μετά από λίγο έρχεται και της λέει, παρεκάλεσα τον Άγιο Ναυξίδιο και είπε, της λέει, και έδειξε το φως. Να επιστρέψεις πίσω, για να ζήσεις, να ολοκληρώσεις τη μετάνοιά σου. Εσύ καλά-καλά, ακόμα δεν άρχισες τη μετάνοιά σου. Και αμέσως οι άγγελοι, λέει, έκαναν όπιστε και στράφηκαν και αρχίσαμε να κατεβαίνω. Αλλά, λέει, ο παππούς ήταν, λέει, έτσι πιο ψηλά και του είπα, παππού, συγγνώμη, τι είναι αυτό το φως? Ξέρετε το πιο συγκινητικό για μένα. Της λέει, κόρη μου, αυτό το φως είναι η Θεοτόκος, η μητέρα του φωτός. Γι' αυτόν και λέμε στον όρθρο τη Θεοτόκον και μητέραν του φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι, και αρχίζει την τιμιωτέραν του χειρουβίνου ψάλτης. Και άρχισε, λέει, η κατάβασης μου. Και ενώ εκατέβαινα, λέει, έβλεπα κόσμο που ανέβαινε. Τους νεκρούς δηλαδή, οι οποίοι ανέβαιναν οι ψυχές τους. Και ανάμεσα σε αυτούς που ανέβαιναν, ενώ εγώ κατέβαινα, ήταν οι δύο, λέει, μου φίλοι του κλαμπ. Και τη λέει, μα κατεβαίνεις, ο ένας. Του λέει, μα εσείς πεθάνατε κι εσείς? Ναι, λέει, σε ένα δυστύχημα που έγινε πριν 10 μέρες στους Αγίους της Τριμηθιάς. Και πες στους γονείς μας ό,τι μας είδες, να χαρούν και να εύχονται για μας. Και κατεβαίνοντας,
Η κοπέλα ξαναμπήκε μέσα στο σώμα, εσυνήλθε από το κόμμα και η πρώτη της κουβέντα ήταν τι γίνονται οι δύο μου φίλοι. Και μετά έκρινε καλό να έρθει να μου το πει και την έστειλα και πήγε και είδε τους συγγενείς αυτό το παιδί. Και τους διηγήθηκε αυτό ότι ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά θέλουν βοήθεια όλοι. Και λειτουργεί αυτή τη δουλειά καμία.